Σοβαρές ενστάσεις για το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων και λειτουργίας του ΧΙΤΑ είχε εκφράσει σε ειδική συζήτηση ο Δήμος Αρταίων. Παράλληλα, το Τμήμα Αυτοδιοίκησης Νομαρχιακής Επιτροπής Άρτας του Συνασπισμού με ανακοίνωση του κάνει λόγο για αυτοδιοίκηση της αγοράς, η οποία βρίσκεται σε αντίθεση με την αυτοδιοίκηση της κοινωνίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Η ανακοίνωση του συνασπισμού έχει ως εξής. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Παιδινής και Ημιωρινής Περιοχής Νομού Άρτας, το έργο του ΧΙΤΑ Βλαχέρνας βρίσκεται στη διαδικασία της παραλαβής από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες. Για δε τη λειτουργία του επιλέγεται η παραχώρηση σε ιδιωτική εταιρεία μέσω διαγωνισμού. Το Τμήμα Αυτοδιοίκησης Νομαρχιακής Επιτροπής Άρτος Συνασπισμού επισημαίνει τα παρακάτω. Είναι γνωστό ότι η παραλαβή του έργου γίνεται σχεδόν μια δεκαετία από την έναρξη της κατασκευής του. Οφείλεται μια απάντηση στο λαό της Άρτας. Ποιος ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου, ποιο είναι το τελικό κόστος και το μέγεθος των πάσης φύσεως υπερβάσεων, για να ξέρουν οι φορολογούμενοι πολίτες πλήρως την οικονομική διαχείριση της κατασκευής του έργου. Η επιλογή για την παραχώρηση της λειτουργίας του ΧΙΤΑ σε ιδιωτική εταιρεία γίνεται με πρόσχημα το χαμηλότερο υποτίθεται κόστος. Σημειώνεται δε ότι παρέχονται τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και να δικαιολογούν από αυτή την άποψη την παραχώρηση της λειτουργίας του ΧΙΤΑ σε ιδιωτική εταιρεία. Τους οικονομικούς όρους και με τις προϋποθέσεις το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου οφείλει να τους θέσει σε δημόσια συζήτηση στα δημοτικά συμβούλια αλλά και στους πολίτες. Διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η παραχώρηση σε ιδιωτική εταιρεία εξασφαλίζει τη λειτουργία του ΧΙΤΑ από άποψη τεχνογνωσίας. Το επιστημονικό δυναμικό της χώρας έχει την ικανότητα και την τεχνογνωσία διαχείρισης των απορριμμάτων και μέσα από τους συνδέσμους που λειτουργούν με επιτυχία σε πάμπολες περιπτώσεις στη χώρα.